Γιατί είναι μια ενδιαφέρουσα δράση, ναι. Πραγματοποιείται. Μιλάμε λοιπόν για την πρώτη μετακινούμενη δανειστική βιβλιοθήκη φωτογραφικών βιβλίων. Τι είναι μετακινούμενη? Μετακινείται. Μιλάμε για 100 φωτογραφικά βιβλία. Έχουν σχέση δηλαδή με φωτογραφικό ενδιαφέρον που πάνε από τη μία πόλη τη Ελλάδο δηλαδή, ακριβώ στην άλλη. Τώρα θα βρίσκονται από σήμερα στο αναγνωστήριο τη Δημοτική Βιβλιοθήκη των Χανίων. Αφορά η δράση αυτή και φωτογράφου και εκπαιδευτικού και άνθρωπου, ναι. Που ασχολούνται έτσι με τη φωτογραφία, προκειμένου να πάρουν μία εικόνα και γεύση από τον κόσμο της φωτογραφίας άλλων συναδέλφων τους φωτογράφων. Μπορούμε να συνομιλήσουμε και με την κυρία Εροφίλη Γαγάνη, με τη γραμματεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Λέσχης Φωτογραφίας και Κινηματογράφου Χανίων, να μας δώσει μια καλύτερη εικόνα της έκθεσης αυτής που φιλοξενείται στο αναγνωστήριο την καλησπέρα της Δημοτικής κυρία Γαγάνη. Βιβλιοθήκης Χανίων. Καλησπέρα σας. Αναφορικά, βέβαια, αναφορικά με αυτή την πρωτοβουλία, βασικός στόχος ποιος είναι? Λοιπόν, αυτή η πρωτοβουλία είναι του Met Photo Festival, το οποίο έχει βάσει στο Ρέθινο, ξεκίνησε το 2016, έχει κάνει μέχρι τώρα 4 φεστιβάλ. Και μέσα σε όλες τις δράσεις που περιλαμβάνουν επίσης και workshops, σεμινάρια και εκθέσεις φωτογραφιών και φωτογραφικών βιβλίων, είναι η Κοινομαδική Βιβλιοθήκη, η οποία είναι ουσιαστικά μια βιβλιοθήκη που αποτελείται αυτή τη στιγμή από 300 φωτογραφικά βιβλία, τα οποία ανά 100 πηγαίνουν από τη μία πόλη στην άλλη. Πάντα με αφετηρία το Ρέθυμνο και τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου, συνεχίζουν σε άλλες πόλεις. Η πρώτη δηλαδή παρτίδα, τα πρώτα 100 βιβλία έχουν ήδη πάει Βέρεια, έχουν πάει Καβάλα, Θεσσαλονίκη, Σάμο, Φιλιππιάδα και συνεχίζουν. Εμείς λοιπόν τώρα παραλάβουμε από το Ρέθυμνο τη δεύτερη παρτίδα στη δική μας τη βιβλιοθήκη, η οποία έχει διάφορα βιβλία από κλασικά που έχουν ας πούμε παίξει σημαντικό ρόλο στην ιστορία της φωτογραφίας, νεότερα από σύγχρονους δημιουργούς που πραγματεύεται ο καθένας με το δικό του τρόπο και τη δική του αισθητική το θέμα του, είτε είναι εκδόσεις εγχώριες, είτε απ' έξω, είτε είναι αυτοεκδόσεις. Αυτά λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή τα έχουμε στη βιβλιοθήκη. Μπορεί οποιοδήποτε θέλει τις ώρες που δέχεται να τα επισκεφτεί, να τα διαβάσει, να τα μελετήσει και να δει ουσιαστικά, να αντλήσει ας πούμε, να καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το φωτογραφικό βιβλίο, το οποίο δεν έχει σχέση με τη θέαση σε έναν τοίχο, μια έκθεση. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό, είναι αντικείμενο. Το απολαμβάνουμε με περισσότερες αισθήσεις και με την όσφρηση και με την αφή μας πέρα από την όραση. Γενικά, ο σκοπός της βιβλιοθήκης είναι ο κόσμος να έρθει σε επαφή με αυτά τα βιβλία. Και γι' αυτό πόσο και ανάγκη έχουμε αυτές τις πρωτοβουλίες, αυτές τις δράσεις, αυτή την περίοδο. Είναι μια διέξοδος, βέβαια. Συγκεκριμένη είναι πολύ ενδιαφέρουσα δράση. Πιστεύω ότι θα βρει αρκετή απήγηση, γιατί και στα Χανιά είχε ήδη στο Ρέθυμνο, εννοείται, και στις υπόλοιπες πόλεις. Και στα Χανιά έχουμε πάρα πολύ κόσμο που ασχολείται με τη φωτογραφία ή που θέλει να ασχοληθεί, είτε ερασιτεχνικά, είτε επαγγελματικά, είτε και τα δύο. Ένα πολύ όμορφο λοιπόν ταξίδι στο χώρο της φωτογραφίας στα Χανιά. Για πόσες μέρες θα παραμείνει η έκθεση στα Χανιά, η βιβλιοθήκη αυτή? Για δύο μήνες, αρκετό διάστημα. Προκειμένου όλοι όσοι αγαπούν τη φωτογραφία. Ακριβώς, Βάνια. Να πας 2 ώρες απόσταση από το Ηράκλειο, να επισκεφτείς, να κάνεις και το ρεπορτάζ, να γνωρίσεις και αυτούς τους δραστήριους ανθρώπους εκεί. Στο αναγνωστήριο λοιπόν της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Βέβαια. Λοιπόν, τι να ευχηθούμε. Καλή συνέχεια. Ναι. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να στηρίξουμε όσο μπορούμε αυτή τη δράση. Λοιπόν, Βάλια, να σε ευχαριστήσω και σένα.